Φίλες και φίλοι του ένωση.gr, καλησπέρα σας. Είμαι ο Σταμάτης Βούλγαρης και αυτό είναι το σχόλιο της ημέρας σήμερα 5η 10 Σεπτεμβρίου του 2020. Τα θέματα της επικαιρότητας είναι ουσιαστικά τρία. Το ένα αφορά την πρόταση που έχει κάνει η ΑΕΚ για την απόκτηση του Λιβάη Γκαρσία. Το δεύτερο είναι το ζήτημα της αποχώρησης του Ντανιέλε Βέρντε από το ρόστερ της ΑΕΚ για να επιστρέψει στην Ιταλία. Και το τρίτο φυσικά είναι ο λόγος ο οποίος θα γκρινιάξει τα επόμενα 24 ώρα ο Ολυμπιακός για τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος μετά την ανακοίνωση της ΕΠΟ ότι ο τελικός θα γίνει με τα ρόστερ της προηγούμενης σεζόν. Να ξεκινήσουμε λίγο από τα σοβαρά. Ο Λιβάη Γκαρσία ήταν ένας ποδοσφαιριστής όπου ο Ήλια Ίβιτς τον είχε ανακαλύψει στην διάρκεια της περσινής σεζόν βλέποντας τον σε παιχνίδια της ομάδας του αδερφού του, είχε εστιάσει πάνω του και η ΑΕΚ κινείται εδώ και μερικές μέρες πολύ μεθοδικά προκειμένου να προχωρήσει στο deal της απόκτησης του 22χρονου ακραίου. Η υπόθεση δεν είναι εύκολη. Είναι γνωστό ότι ο Ολυμπιακός πήγε να κάνει σφήνα στη συγκεκριμένη μεταγραφή. Υπήρξαν και δημοσιεύματα του ερυθρόλευκου τύπου όπου ανέφεραν τον Γκαρσία ως ο μάγος που έρχεται στον Ολυμπιακό. Υποθέτω ότι από αύριο δεν θα είναι μάγος. Η ΑΕΚ έχει κάνει μια πρόταση σχεδόν 2 εκατομμυρίων ευρώ με εγγυημένα αυτά τα χρήματα. Συν κάποια μπόνους για το 70% των δικαιωμάτων του ποδοσφαιριστή. Υπάρχουν διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή, οι οποίες είναι σε εξέλιξη και αναμένεται αυτή η υπόθεση να ξεκαθαρίσει τα επόμενα 24 ώρα. Όλο αυτό το story έχει τρέξει από τη στιγμή που έχουν προχωρήσει διαδικασίες για την αποχώρηση του Ντανιέλε Βέρντε από την ΑΕΚ. Υπήρχαν δύο ομάδες από την Ιταλία οι οποίες ενδιαφέρονταν για τον 24χρονο. Έχουμε γράψει στο ένωση.gr ότι ο Βέρντε θα ήθελε να επιστρέψει στην Ιταλία και δει συγκεκριμένα στη Serie A. Η Σπέτσια, η οποία ανέβηκε φέτος, έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον. Υπάρχουν δύο τρόποι για να τον αποκτήσει. Ο ένας είναι με άμεση μεταγραφή με ένα ποσό γύρω στις 700-800.000 ευρώ και ο άλλος είναι με δανεισμό και υποχρεωτική οψιόν να αγοράσει. Αυτή την περίπτωση η ΑΕΚ θα πάρει κοντά στο 1 εκατομμύριο, θα είναι γύρω στις 500.000 και 500.000 το επόμενο καλοκαίρι. Έχοντας λοιπόν η ΑΕΚ την ΚΑΒ από τα χρήματα του οικονόμου και αυτά τα χρήματα τα οποία θα πάρει από τον Βέρντε, είχε τη δυνατότητα να τρέξει άμεσα την ιστορία του Γκαρσία και να επιχειρήσει να αναβαθμίσει ποιοτικά τη θέση του δεξιού εξτρέμου. Από εκεί και πέρα. Υπάρχει ο τελικός. Ο Ολυμπιακός πήγε το πρωί να κάνει με μία ακόμα κίνηση εντυπωσιασμού παιχνιδάκια. Πήρε ο Μαρτίνς όλους τους παίχτες και τους νέους. Στην πορεία μας είπαν ότι όλο αυτό γίνεται προκειμένου να δέσει καλύτερα η μαγιά των παλιών με τους καινούριους. Τελικά η ΕΠΟ τους έκανε το χατήρι, ξέδωσε και ανακοίνωση, ξεκαθάρισε ότι ο τελικός θα γίνει με τα παλιά ρόστερ και ευχόμαστε να έχουν βρει οι ερυθρόλευκοι ένα ξενοδοχείο με πολλά δωμάτια για να μην την πατήσουν όπως την είχε πατήσει η Εθνική όπου είχε